Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιάννη Φαράκλα από το www.allaboutshipping.co.uk. Λέγαμε ενδιαφέροντα πράγματα που μας λέγατε εδώ, κύριε Φαράκλα, για την αυλαγορά, για την ακτοπλοεία που λέγαμε για τα λιμάνια σας, ρέταγα εγώ εκεί, Λαύριο, Πειραιάς, Ραφίνα, και αυτό έχει σχέση. Έτσι, πώς θα τα διαχειριστούμε αυτά σωστά, γιατί χάνεις, ας πούμε, για να πας Χίο που λέγατε πριν, πας γύρω-γύρω βόλτα από τον Πειραιά, πόσες ώρες είναι αυτό. Έτσι. Και εκεί έχουν γίνει διάφορα περίεργα. Δηλαδή τα Δωδεκάνησα, λέγαμε πριν, είναι γκρουπαρισμένα μαζί. Ενώ στην ουσία τα Βόρεια Δωδεκάνησα και τα Νότια έχουν τεράστια απόσταση. Ναι. Δηλαδή τα Βόρεια Δωδεκάνησα πιο πολύ γκρουπάρονται με Ικαρία, Σάμο. Σωστά. Και πολύ λιγότερο με Ρόδο. Αλλά προφανώς. Και Ανατολικές Κυκλάδες. Ακριβώς. Προφανώς εκεί υπάρχουν διάφορα συμφέροντα. Οι δήμαρχοι, οι υπεύθυνοι, οι νομάρχες, οι περιφερειάρχες. Βάλτε και το παράγοντα άγωνη γραμμή να πηγαίνει στη Ρο, Μεγίστη, Καστελόριζο. Και να πηγαίνεις μέχρι Πάτμο. Mm-hmm. Δέστε το αυτό, ναι, ναι, ναι. Πώς είναι. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Άρα πρέπει να γίνει και ένας εξορθολογισμός και στα λιμάνια και αυτά. Όλα αυτά. Έτσι, και να σταματήσουν αυτά τα πράγματα, γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς παπόρια από το καταλάβει. Αυτό είναι σημαντικό. Και να το κλείσουμε το θέμα της ακτοπλοείας. Χτίσιμο σε 5 ελληνικά ναυπηγεία να πάρουν όλες τις δουλειές όπως τις παίρνανε στις πολεμικές κατασκευές. Και εδώ τώρα θα αρχίσει και το κόψιμο. Και κανείς δεν θα μπορεί να γίνει Τσοχαζόπουλος. Mm-hmm. Διότι θα είναι. Περιοριστικά ξέρουμε ακριβώς τα κόστα που χρειάζεται να χτίσεις ένα βαπόρι. Άλλη πονεμένη ιστορία με την άλλη. Είτε είναι υποβρύχια, είτε είναι φρεγάτες, είτε οτιδήποτε, είτε πλήθος ακτοπλοείας, γνωρίζουμε το cost price. Αρκεί όμως, αυτό που λέγαμε πριν, θα δεχτεί. Αλλά λέτε εσείς τώρα για τα πολεμικά, έτσι. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν τα πήρε τα designs να τα χτίζει εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Οι φρεγάτες μας, η ΜΕΚΟ, που είναι design στη Γερμανία. Σωστά. Χτίζουμε εδώ. Ποιος πληρώνει. Καλά, εκεί παίζουν και τα αντισταθμιστικά. Δηλαδή, να πούμε και από τους Ευρωπαίους για να μην τους εξεδανικεύουμε. Έρχονται οι Γερμανοί και σου λέει, αδελφέ, δεν είναι και αυτή χαζή. Σε δανείζω, κουρεύω το χρέος, σε πληρώνω, αλλά θα πάρεις τα προϊόντα. Όταν θα σηκωθεί ένας υπουργός Εθνικής Αμήνης που θα γνωρίζει ότι η πατρίδα του μπορεί να χτίσει πολύ καλύτερες φρεγάτες και με ελληνικό τύπο, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε, είχαμε και το περιβόητο, το αντιεροπορικό, το Άρτεμις. Ποιοι το θάψαμε, εμείς ήδη το θάψαμε. Μην γελιόμαστε. Λοιπόν, πολύ απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, είμαστε γνώστες να κτίζουμε πάρα πολύ καλά πολεμικά πλοία. Έχουμε πολλά δικά μας design. Όμως θαυόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε και μεταξύ μας. Εδώ ούτε λεμόνια δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Θα πρέπει να σηκωθεί ούτε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και όπως μοίραζε ο κάθε Υπουργός Εθνικής Αμήνης την πίτα των κατασκευών των πολεμικών στα ναυπηγεία, θα μοιραστεί τώρα από τον Υπουργό Ναυτιλίας. Θα μοιραστεί η πίτα κατασκευής των πλοίων στα 5 ελληνικά ναυπηγεία. Και να θα φάει αρχίσουν και ο οι Έλληνες επιχειρηματίες, ενστάσεις και οι διαπλεκόμενοι και όχι εσύ τα λάθος. Όταν είσαι όμως ηγέτης, δεν ακούς κανένα και προχωράς. Εδώ είναι το σημαντικότερο και θα πρέπει αυτά τα πλοία θα τα αναλάβουν ιδιώτες μάνατζες που δεν θα έχουν καμία σχέση με το σαθρό ελληνικό κράτος που πρέπει αυτό να κλαδευτεί. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο μέλλον να χτίσουμε πλοία. Να δώσουμε δουλειά στον κόσμο, να φάει ένα κομμάτι ψωμί, να μπει και το πέραμα να αναλάβει εργαδίες, να είναι όλοι μαζί. Να σε έβαλαν τα γυαλιά οι Τούρκοι, έτσι, στην αυταραπία που δεν ξέρανε ούτε. Από μία πίτα πρέπει να τρως, αλλά να χορτάσεις. Οπότε πρέπει να ικανοποιήσουμε όλη αυτή τη μερίδα των ανθρώπων. Θα έρθουν οπωσδήποτε Έλληνες ελληνικά πληρώματα που θα τα χτίσουμε σε βάθος, φυσικά κατά ψέματα. Και να υπάρξει και μια γενιά Ελλήνων, κύριε Φαράκλα, η οποία να θέλει να δουλέψει. Να μην να είναι τεμπέληδες, να δουλέψει. Όταν έχει μάθει ότι εγώ με το φραπέ παίρνω χαρτζιλί και 1,5 χιλιάρικο και πας και του πεις να πας στο ναυπηγείο σου, ποιο ναυπηγείο, αδερφέ, τι, αυτό, στη Μουτζούρα ή στο αυτό, ή να μπαρκάρω και να κάνω να δω τη γυναίκα μου δεν ξέρω πόσους μήνες. Γιατί εμάς οι γονείς μας αφήνανε τις μάνες μας από 18 μέχρι 24 μήνες και ταξιδεύανε. Σωστά. Mm-hmm. Ας ανοίξετε να δείτε τα φυλάδια υπηρεσιών από την μηχανογράφηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από το ΓΕΝΕ, να δείτε πόσο χρόνο παθαίνουν οι λαμαρινίες. Τα παιδιά όπως τα κάναμε, γιατί δεν φταίνουν τα παιδιά, όπως τα κάναμε, λέει πρώτο αυτό στα αγόρια καφετερία και στο κορίτσα κομμωτήρια. Και κοντά στο θέμα της ακτοπλοείας, να βοηθήσουμε, γιατί η ακτοπλοεία βοηθάει και τον Έλληνα και τον τουρίστα που μας αφήνει λεφτά, τα ημερόπλοια, τα πλοία τα οποία είναι μικρά καραβάκια και τα οποία κάνουν τουριστικούς ταξιδάκια. Τι είναι αυτά για εξήγηση. Είναι μικρά πλοία, τα ημερόπλοια. Αυτά που πάνε σπέτσε, σίδρα και αυτά. Και τα ημερόπλοια τα οποία τα νοικιάζουν τα πρακτορία και τους πηγαίνουν. Τα ημερόπλοια αυτά μείνανε από νεογνώμονα.
με την καταστροφή που επήλθε στο ελληνικό κράτος και τη διάλυση πλήρως του ελληνικού νεογνώμονα, δεν είχαν νεογνώμονα. Φώναξαν λοιπόν και το ρωσικό νεογνώμονα και έγινε δύο φορές πατάτα ιστορία. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να έχουν τα πιστοποιητικά εκείνα, διότι κάποιοι θέλανε να αυτοκτονήσουν τον ελληνικό νεογνώμονα. Σημαντικό. Δεν μου λέτε εκεί στα πιστοποιητικά και στα λιμάνια, φαντάζομαι τι λάδωμα να πέφτει εκεί πέρα. Λέει. Τα παιδιά να πιούν, μου λέγει άνθρωπος που είναι επικεφαλής σε οργανισμό λιμένα. Μαφία λέει, κάνουν και φορτωτές 10-20 χιλιάρικα το μήνα, τέτοια ποσά. Όταν πληρώνεις. Και δηλώνουν και κουκουέ. Ένα κατοστάρικο λέει είναι για να σου κατεβάσει το κοντέινερ να πιούν τα παιδιά έναν καφέ. Όταν κυκλώματα και όποιος τα καταγγείλει βρίσκεται και στη θάλασσα. Όποιος πληρώνει σωστούς μισθούς έχει καλή απόδοση. Ο σωστός ο πλειοκτήτης πάντα πληρώνει καλύτερα από τις συλλογικές συμβάσεις χρόνια τώρα το ναυτικό του. Ναι. Ο εφοπλισμός είναι αλληλένδετος με την ναυτικά. Για τα λιμάνια λέω, τα κυκλώματα και τα πιστοποιητικά. Όταν ακούω στην Ελλάδα πιστοποιητικά, αφήστε τα. Άλλος μου έλεγε στο διοικητικό συμβούλιο του Όλπερ, χώτσα κάτι κονδύλια 2-2,5 εκατομμύρια. Λέει τι είναι αυτό, λέει έργα στο λιμάνι. Λίμα 2,5 εκατομμύρια, έργα στο λιμάνι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Υπηρέτησα στην Καβάλα. Ακούω, τι ακούω σας λέω. Υπηρέτησα στην Καβάλα. Και μου έκανε εντύπωση ότι η Καβάλα, πλην του λιμανιού που είχε τα λοιπάσματα του Ανδρεάδη στη Νέα Καρβάλη, ο κεντρικός λιμήν Καβάλας, πλέον των φεριμπότ στη Θάσο, των επιβατικών και των φορτηγών πλοίων, δεν είχε γερανούς. Και επειδή είμαστε εξουσία ημεραρχία, ρωτάνε μια μέρα παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει, ξέρεις, ο έτσι που φέρνει το γερανό, του τον νοικιάζουν για να τα οικονομάει αυτός. Και στερούσαν λοιπόν από την Καβάλα τη δυνατότητα να έχει γερανούς. Το λιμάνι, προσέξτε εδώ, για να τα παίρνουν ένα-δύο. Mm-hmm. Ή τη χρήση των περονοφόρων, να τα ακούν οι καβαλιώτες αυτά. Που θα είχαν σήμερα, αν δεν είχαν το κακό συνδικαλιστικό, το καλύτερο λιμάνι που έχουμε θίξει εμείς, όχι στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή. Μες. Αυτό που ονομάσαμε. Άρα κυκλώματα παντού. Κυκλώματα. Όταν όμως έχει λίδερ, ηγέτη, πρωθυπουργό και άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει από τίποτα παντός καιρού, όλα αυτά λύνονται. Τα ημερόπλια πρέπει να τα βοηθήσουν, να έχουν πιστοποιητικά. Γιατί εδώ τι γίνεται με τους νεογνώμονες που ακούτε αυτό το μεγάλο θέμα με τους νεογνώμονες και το ελληνικό. Mm-hmm. Ο λιμενικός ελέγχει τα πιστοποιητικά. Αλλά πολλές φορές αποποιείται και να μην έχει καμία ευθύνη. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Δεν μπορείς λοιπόν για ένα πράγμα που βλέπεις, έγινε ένα ατύχημα και σου λέει για να φύγεις το πιστοποιητικό. Μα το βλέπεις ότι φτιάχτηκε η πόρτα, έγινε σωστά και εσύ επιμένεις και αποποιείσαι και κρατάς ένα ολόκληρο βαπόρι χωρίς λόγο. Υπάρχουν και τα όρια, να μην γίνεις βασιλικότερος του βασιλέως. Χεράκι. Με το χεράκι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Α δούμε την ακτοπλία με τα ημερόπλια για τον τουρισμό μας. Ας δούμε να φτιάξουμε το Λαύριο ένα σημαντικό λιμάνι, να το ενώσουμε με ένα highway και με ένα τρένο να πηγαίνουν κατευθείαν. Μην ξεχνάτε, στο Λονδίνο δεν είχαμε το Heathrow Express. Τα λιμάνια τώρα, για να κλείσουμε και τώρα, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Αυτά τα λιμάνια τώρα που συζητάνε, τα πάρουν οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, δεν ξέρω εγώ τι. Και μόνο τι, οι Έλληνες μπορούν να κάνουν τα λιμάνια, αλλά σωστά. Γιατί εδώ το λιμάνι μπήκε κρουαζιέρα. Για δέστε εδώ τώρα πού θα ελιμενίζονται. Να κλείσουμε και με την κρουαζιέρα. Μπράβο, τα κρουαζιερόπλια. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνουν αυτές οι ιδιωτικοποίησεις των λιμένων κλπ. Πρέπει να γίνουν σωστά. Ναι. Εντάξει, πρέπει να γίνουν σωστά. Μπας και εξαλειφθούν όλα αυτά τα μαφίες και τα κυκλώματα. Πρέπει να γίνουν σωστά. Μπας και. Εάν θέλουν οι κυβερνώντες να τους κάνουν πραγματικούς ανδριάντες, να κάνουν σωστές ιδιωτικοποίησεις στα λιμάνια. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα την κρουαζιέρα. Να κλείσουμε. Το μεγάλο μπράβο, θέμα είναι πού θα γίνει το κέντρο της κρουαζιέρας. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα μια πραγματιστική λύση. Ο Πειραιεύς έχει μόνο μία είσοδο. Όλα είναι μπλοκαρισμένα. Είτε έχουμε Κυριακή, είτε Δευτέρα, Τετάρτη, όλα μπλοκάρουν στον Πειραιά. Έρχεται και η περίοδος του Θέρους, τες χειρότερα. Δεν κατόρθωσαν να κάνουν σωστό το χωροταξικό του Πειραιά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα να έχουν μία είσοδο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που είναι η Εθνική Οδός, να βάλουν έναν αγωγό τουνέλι, να το ακουμπήσουν πάνω στον πυθμένα, για να μην σκάβουμε γύρω-γύρω και γίνει ζούγκλα ο Πειραιάς, και ας βάλουν, επειδή αυτό κοστίζει βέβαια, μην λέω κάτι, το οποίο βέβαια κοστίζει, αλλά αξίζει, και θα βάλουν διόδια. Εδώ δεν κάνουν τα highway. Λέτε, η Αττική Οδός. Το πρόβλημα, κατάλαβα από αυτά που μου λέγατε την άλλη φορά κυρίως, από την κρουαζιέρα, είναι ότι αν το κάνουν πάνω από τον Πειραιά, μετά θα θέλουν μία ώρα περπάτημα οι άνθρωποι, δεν θα προλαβαίνουν να βγαίνουν έξω. Αν το κάνουν στο Φάληρο. Στο Φάληρο, αν το κάνουν, θα αλλάξουν άρδιν όλη την περιοχή.
Η δεύτερη λύση, αν δεν θέλουν την ακριβή και σωστή λύση, είναι μόνο η λύση του νεοφάλαιου πυρηνικού. Να αναδειχθεί περιοχή. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα μπάζο. Αν καταδεχόμαστε από το 1974 μέχρι σήμερα να έχουμε μπαζοποιημένη την περιοχή αυτή και με απόλυτα ολυμπιακά κίνητα και με το ένα με το άλλο, προσέξτε, είναι η χειρίστη εικόνα. Εκεί πρέπει να έρχονται με απλή λογική, φαντάζομαι, τα κρουαζιερόπλια να βγαίνουν έξω οι ταξιδιώτες. Το Μαϊάμι. Και να πηγαίνουν την Μαϊάμι πόρτα. Μαϊάμι μπορεί να το κάνουν αυτό. Μαϊάμι. Εδώ δεν έχουν κάνει και τα Ποσειδόνια, προσέξτε. Τρώγονται και λένε και λένε και δεν έχουν κάνει επιτέλους τα Ποσειδόνια να παραχωρήσει ΟΛΠ, που κόπτεται ΟΛΠ, να το πούμε και οι ανομερίτε μου, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Να κάνουν ένα εκθεσιακό κέντρο όπως παλιά, γιατί αυτό πήγε να του πέσει κάτω. Και να γίνουν τα Ποσειδόνια, όχι να ταλαιπωρούμεθα. Θα κάνει μάλς, τουριστικά μάλς. Πολλή δουλειά και λίγα λόγια. Ναι. Και εμείς έχουμε ακριβώς το αντίστοιχο. 3 χρόνια να βριζόμαστε όλοι με όλους. Δουλειά, αυτά τα 3 χρόνια έχετε ακούσει. Σκαπάνει αυτό που έλεγε το εργοτάξιο, ο Μακαρέσος με το. Με το Μυστρή. Και Μυστρή. Και λοιπόν, κανένα Μυστρή ο Πατακώστιος ήταν. Κανένα Μυστρή έχετε δει να δουλεύει και τα λοιπά. 3 χρόνια τώρα ή μόνο να βριζόμαστε. Να τελειώσουμε και να με συγχωρέσουν ως μη τηλεθεατές, γιατί άκουσα το βίντεο μου την άλλη φορά. Λέω για τον νόμο 69, είναι ο νόμος 89 του 67. Ο νόμος που έφερε τα πλοία στην ελληνική σημαία. Η γαλανόλευκη κυμάτιζε παντού σε κάθε πρίμη και φτάσαμε και 4.000 πλοία ορισμένες φορές. Είναι ότι το καθεστώς του 67-74 έδωσε μια μαχαιριά στις σημαίες ευκολίας που λέει ο κόσμος και ήρθαν τα πλοία στον Πειραιά και στο ελληνικό νεολόγιο. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι οι συνδικαλιστές που τους βλέπω τους πρεσάρετε εδώ πέρα. Όχι, εμείς λέμε να έχουμε δει όμως ότι άλλο η δουλειά και άλλο ο συνδικαλισμός. Εμείς νομίζουμε ότι αν σηκώσουμε τη γροθιά και φωνάξουμε και πετάξουμε το αυγό και το γιαούρτι και το μπουκάλι, θα έρθουν λεφτά. Γιατί μέχρι τώρα ερχόντουσαν λεφτά, αλλά αυτά ήταν δανεικά. Αυτό δεν ξέραμε. Λοιπόν, πραγματικά λεφτά δεν σου δίνει ο άλλος μόνο με τον τζαμπουκά. Αυτό κάποια στιγμή φτάνει. Αφήνεις που βγάζεις και το όνομα. Τώρα στιγμούνα 3 μέρες στο Στρασβούργο. Οι τζαμπουκάδες της Ευρώπης. Οι εκβιαστές, οι ζητιάνοι. Πρώτος ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου στο συνέδριο της Ρόδου, όπως σε θυμίστε, ας διαβάσουν οι Έλληνες, ειδικά του Πασόκ, τι έγραψε η Μάργαρετ Θάτσερ. Εντάξει, δεν μας πήγε η γυναίκα, αλλά είπε την αλήθεια στο βιβλίο της. Και ας το διαψεύσει ποιος θέλει αυτό. Ήταν όλοι οι ηγέτες εκεί. Άλλα είχαν συμφωνήσει, άλλα τις γύρεψε και είπε η γυναίκα ότι ένα αυτό. Ποιος, η Μάργαρετ Θάτσερ αυτό. Είπα από τον Ανδρέα. Η κόρη του Μανάδη. Βγήκε και σήκωσε και τον έκανε σκόνη μετά στο βιβλίο του. Είπε ότι εδώ δεν περίμενα όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εάν αυτά που έκανε ο κ. Παπανδρέου ήταν προς όφελος Ελλάδος, θα είχε αποδειχθεί. Όταν όμως το 1985 μας χρεοκόπησε και το 2004 πάλι ξαναχρεοκοπήσαμε κατά μεσής των αγώνων, πρέπει, επιτρέψτε μου, ένας ηγέτης που να σκεφτεί ότι μία συνταξίουχος γυναίκα σήμερα του. Από τον ΝΑΤ και από άλλα ταμεία, δεν έχουν φάρμακα. Αυτό δεν ξανακούστηκε το 2012 να κοπτόμεθα να η Ολυμπιακή, να το ένα και το άλλο, και να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους του Μόχθου, της Τεριάς και της Θάλασσας με τέτοια προβλήματα το 2012 είναι απαράδεκτα. Λοιπόν. Και εμείς οι χιώτες που έχουμε την πρώτη ναυτιλία στον πλανήτη και εξουσιάζουμε το 7%, τα 100 χρόνια της παλαιγενεσίας μας, δεν περιμέναμε το 1912 απελευθερωθήκαμε στις 11 Νοεμβρίου, δεν περιμένουμε φέτο να μας βρει επέτειος της απελευθερώσεως της Χίου με μειωμένες συντάξεις και εξαθλίωση των ανθρώπων του γυαλού. Και υποφέρουν και οι εφοπλιστές, γιατί σου λέει εδώ τι γίνεται. Δεν έχω κόσμο. Πώς θα έχεις κόσμο όταν το κράτος τα κόβει όλα. Και καμένοι κιόλα. Και πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Είπατε κάτι σωστό. Ξέρανε πολύ καλά οι Ευρωπαίοι που τα δίνανε. Πολεμικά, έλα στην Ελλάδα, γίναμε οι καλύτεροι πελάτες των πολεμικών πλοίων, αεροπλάνων, αρμάτων μάχης. Γίναμε οι καλύτεροι πελάτες από τη δουλειά μας στην ναυτιλία. Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά. Και αφήσαμε την Ελλάδα να καταρρεύσει. Και όχι μόνο, ορίζουμε και ανθρώπους το 2012 που δεν έχουν πατήσει ποτέ σε ναυπηγεία. Να τα τρέξουν, να μας κάνουν το πρόγραμμα σωτηρίας των ναυπηγείων. Να τα μάθει ο λαός αυτά. Μας τη βρίζουμε και την πληγώνουμε την Ελλάδα, δυστυχώς. Δυστυχώς η Ελλάδα μας πληγώνει και πρέπει εμείς να πείσουμε αχρωμάτιστα τους ηγέτες, αν θέλουμε ηγέτες, ή να φύγουν. Μάλιστα.
Κύριε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική κουβέντα, θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Απλώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ διαφωτιστική και ενδιαφέρουσα, ακόμα και αν δεν συμφωνούν όλοι με αυτά που λέμε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διάλογο.